Και τώρα πάμε να δούμε τι έχει κάνει η Ρέινα Βενέτη, η οποία είναι πραγματικά πιο σεξι από ποτέ σήμερα, έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Είσαι πολύ εκρηκτική. Ευχαριστώ. Πολύ, πολύ, πολύ. Αλλά φαντάζομαι είναι ότι... Είναι αυτός μου. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, βγαίνεις έξω. Ναι, είμαι... Αυτό το ντύσιμο, ας πούμε, σου αρέσει. Ναι, είμαι sick. Αλλά μου αρέσει να είμαι και sexy. Sexy sick, μπορείς να το πεις. Sexy sick, λοιπόν. Και πού πηγαίνεις, Εγώ πηγαίνω σήμερα σε μια έκθεση ζωγραφικής που έχει θέμα το γυμνό. Είμαι ελεύθερη και... Ευελπιστώ να φλερτάρω κιόλας λίγο. Στην έκθεση εκεί. Στην έκθεση. Α, μάλιστα. Γιατί όχι. Έχουν βαθμολογήσει. Ωραία. Είσαι έτοιμη. Είμαι πανέτοιμη. Είμαι κι εγώ μαζί σου. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε. Πώς σου φάνηκε η βαθμολογία? Μ' αρέσει. Εμιλία. Είμαι ο φόβος και ο τρόμος σου λίγο, ε. Εμένα. Δεν ξέρω. Όταν βάζαμε βαθμολογίες, είπαμε. Περίμενες πώς και πώς. Έβλεπες εμένα. Σίγουρα. Λοιπόν, είχα αγωνία. Άλλες φορές είσαι εσύ, άλλες φορές δεν είσαι εσύ. Εντάξει. Okay, σήμερα είσαι καλή. Αν θέλεις, μ' ακούς. Σ' ακούω. Δεν χρειάζεται. Όλοι σ' ακούμε, όχι μόνο. Okay, ας μην κάνω κριτική εγώ. Δεν χρειάζεται. Ναι. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Όχι, όταν μιλάω, θα θέλω δηλαδή ακούω, να μην κοιτάνε κιόλας. Σ' ακούω. Α, να σε κοιτάω κιόλας. Ναι. Ωραία, για πες. Έλα. Α, τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Όχι, τελείωσα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, σταθείτε, παιδιά. Μην το πηγαίνουμε έτσι τώρα. Δεν θέλεις να την κοιτάς για κάποιο λόγο? Όχι, την κοιτούσα. Απλά λέει ότι δεν την κοιτούσε όταν μιλούσε γι' αυτό. Δεν με κοιτούσε. Έκανε απαξιωτικές κινήσεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω να. Εσύ το ξεκίνησες που λες ότι είμαι ο φόβος και ο τρόμος. Εσύ το ξεκίνησες, λέω. Δεν ξεκίνησες με κριτική. Σήμερα είναι είπες, μια άλλη μέρα. Είσαι ο φόβος και ο τρόμος. Ναι, όχι, εντάξει. Έβαζα βαθμολογία. Δεν είχα βάλει ακόμα. Σε έβλεπα, έβλεπες. Ναι. Και ανυπομονούσες να δεις τι θα βάλω. Απίστευτο. Εγώ είμαι αντικειμενική. Φοβερό. Λέω πάντα τη γνώμη μου. Λέω αυτό που πιστεύω. Ναι. Χθες ήταν μια άλλη μέρα. Αυτό σήμερα θέλω. Μια άλλη μέρα. Αύριο μπορεί να μην μ' αρέσεις πάλι. Αυτό θέλω. Αυτή να είναι η δουλειά μου εδώ. Είναι να ντύνομαι, να δείχνω εγώ το στυλ μου και να κρίνω και τις συμπαίκτριές μου. Καλά κάνεις. Δεν διαφωνώ σε κάτι. Γιατί μου είπες. Okay. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. 2,9 είναι η συνολική βαθμολογία, μέσος όρος βασικά, της βαθμολογίας των κοριτσιών. Οπότε τώρα θα πάμε και στους κριτές να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Για πάμε εδώ στα δύσκολα. Τέλειο μου, θα ξεκινήσει εσύ τώρα την κριτική σου. Ναι, ας ξεκινήσουμε τα δύσκολα πρώτα. Πάμε, μου αρέσει που πας στην έκθεση να φλερτάρεις, γιατί ως γνωστό στις εκθέσεις παίζει πολύ φλερτ. Έκθεση γυμνού είναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν πάνε γυμνού. Γυμνού είναι, καλά. Όχι, εντάξει, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια διάθεση για φλερτ όταν πας σε μια τέτοια έκθεση. Ξέρω εγώ, λέω. Έχεις πάει ποτέ? Έχω πάει. Α, και φλερτάρε ο κόσμος. Εντάξει. Σε έκθεση γυμνού έχεις πάει ή σε έκθεση γενικά? Μπορεί να τύχει. Καλά, παντού μπορεί αυτό, να τύχει. Αυτό, και εδώ λέω. Απ' έξω μπορεί να τύχει. Έτσι όπως έχω ντυθεί, ήθελα να το διευκρινίσω ότι. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Έχω μια ανασφάλεια έτσι όπως σε κοιτάω. Στέλιο. Τι. Κι εγώ μεγάλη. Όχι, δεν το. Πρέπει να το συζητήσουμε. Οκ. Okay. Για βγάλει το παλτό. Α, έχει τυράντες. Έχει τυράντες. Ευτυχώς. Έχει τυράντες. Είχα τι πάρα... νομίζατε ότι είναι. Ότι είναι στράπλες. Α, όχι. Και λέω θα έχουμε θα έκανα τέτοιο λάθος. Α, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί. Είναι λίγο μικρό. Σου είναι λίγο μικρό αυτό από μέσα. Η αλήθεια είναι ότι μου είναι λίγο μεγάλο, όχι μικρό. Α, μήπως έπρεπε να κοντύνουν οι τυράντες για να αγκαλιάσει ναι. καλύτερα το μπορεί. Μούστος. Μπορεί. Αυτό είναι μόνο λίγο. Πραγματικά, και το παρατήρησα τώρα που καθόμουν. Πραγματικά, όσο περπατούσες, λέω μακάρι να μην έχουμε κάποιο ατύχημα και στο λέω, όχι, στο λέω πολύ καλοπροαίρετα. Μ' αρέσουν μεγάλο. Πάρα πολύ τα χρώματα που έχεις επιλέξει. Ευχαριστώ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο το μοβ με τη λεβάντα και το CL. Ακόμη και αυτά μπουτσέ που δεν μου αρέσουν κανονικά, που είναι ζελατίνη, δεν είναι. Ναι. Σε βολεύουνε. Ναι. Ναι, έχουν μικρό τακουνάκι και επειδή... Όχι, ενώ εκεί που υδρώνει λίγο το πόδι και αυτά όλα καλά. Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα ιδιαίτερο. Εσένα σε βολεύουν αυτά. Εγώ, πω, μεταφορά με το ζόρι. Υδρώνει μέχρι και η κορφή ρίζα των μαλλιών μου. Δεν μπορώ, δεν τα μπορώ. Ναι. Ωραία, άμα εσένα σου σε βολεύουν, είναι εντάξει. Γενικά είναι ωραία εικόνα, απλή, αλλά πολύ αρμονικά συνδυασμένη. Δεν το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ. Σας αρέσει. Το πιο σκούρο λίγο, όχι. Όχι. Θα προτιμούσα να μην συνδυάζει δηλαδή το κραγιόν με το παντελόνι και να έχεις νουτ χείλη. Θα ήταν πιο φρέσκο, πιο δροσερό. Και η τσάντα δίνει μια έτσι ευχάριστη λάμψη. Αλλά στην μπλούζα είναι η εφαρμογή αρκετά περίεργη. Δημήτρη. Θα σου μιλήσω σαν άντρας. Μ' αρέσει που βγαίνεις έξω και έχεις διάθεση για φλερτ, γιατί όπως λέτε και εσείς οι γυναίκες, το άντρα το θέλετε κυνηγό, το θέλετε κατακτητή και πολύ καλά κάνετε. Αλλά εσύ φρόντισε με το look σου να μην γίνεις άλλη μία κατάκτηση, αλλά μία πρόκληση για αυτόν. Θα ήμουνα έτσι όμως. Και μετά θα τα άνοιγα. Κοίτα να γίνεις challenge για αυτόν που σε ενδιαφέρει. Οκ. Okay. Ηλιάνα. Ρέινα. Ναι. Σου πάνε πάρα πολύ αυτά τα χρώματα. Πάρα πολύ. Εγώ δεν συμπαθώ καθόλου τα σκούρα κραγιόν. Όταν και εγώ σαν γυναίκα τα φοράω, γιατί ταιριάζουν πολύ περισσότερο με το look από ότι είναι ανοιχτό, δεν είναι το αγαπημένο μου. Mm-hmm. Και σε αυτό το look δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά σου πηγαίνει τόσο πολύ που δεν με ενοχλεί. Σου πηγαίνει πάρα πολύ. Είσαι πολύ, πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε την μπλούζα την πηγαίνει στη μοδίστρα. Mm-hmm. Δεν είναι δέσου, δεν σου πηγαίνει. Είναι πολύ μεγάλε τυράντε, πέφτει, είναι σαν να μη σε βολεύει. Να το κάνει ωραίο, να είναι ακριβώ πάνω στο σώμα σου, να είσαι κι εσύ άνετα, να νιώθει και την ασφάλεια που πρέπει. Επίση, δεν έχετε αφήσει έκθεση για έκθεση. Δηλαδή, εντάξει. Τουλάχιστον φέρτε μα και μια φωτογραφία να δούμε κι εμεί κάτι. Πάμε να δούμε τώρα, Ρέινα μου, και τη βαθμολογία σου. Θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη. Είναι ωραία η προσπάθεια. Να ξέρει ότι το παλτό με το παντελόνι από μόνο του μπορεί να κάνουν ένα άλλο look, μπορεί να κάνουν ένα business look με άλλο παπούτσι κτλ. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, ωραία προσπάθεια, αλλά λίγο το παράκανες. Οκ. Okay. Στην προσπάθεια. Εντάξει, ευχαριστώ. Ηλιάνα. Σήμερα για μένα θα βαθμολογηθεί πέρα από την προσπάθεια και το σύνολο της εικόνας που βλέπω αυτή τη στιγμή. Τώρα. Και είσαι πραγματικά κούκλα. Ευχαριστώ πολύ. Τρία. Και πάμε στο Στέλιο μας τώρα. Μου αρέσεις, αλλά θεωρώ πολύ σοβαρό λάθος το να φοράς ένα τέτοιο ρούχο που δεν είναι σωστό πάνω σου. Mm-hmm. Συνέχισε όμως, γιατί... Άντε να αφαιρέσουμε κανένα μπόντο από αυτό. Κανέναν όχι. Να βάλουμε κάτι παραπάνω για την προσπάθεια. Εντάξει, ευχαριστούμε. Μια χαρά. Στέλιο, ευχαριστούμε τέλειο. Πάρα πολύ. Όλοι ευχαριστώ και εγώ μαζί με τα κορίτσια. Ιδιαιτέρως. Έτσι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Ρέινα, η βαθμολογία σου για σήμερα είναι 9,9 βαθμοί. Τέλεια, ανεβαίνουμε. Μπορείς να πάρεις λοιπόν τη θέση.